Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγαλειώδη κινητοποίηση των σωματείων μας. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα αποδέχτηκε την πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Πήραμε μέτρα προετοιμασίας της σημερινής κινητοποίησης. Οργανώσαμε περιοδίες σε χώρους δουλειάς που είναι ανοιχτοί, στα μεγάλα ιδρύματα. Συζητήσαμε με συναδέλφους την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας. Το κοινό κάλεσμα των σωματείων έφτασε σε χιλιάδες συναδέλφους. Συνάδελφοι, πολλοί από εμάς περιμένουμε την καλοκαιρινή περίοδο για να βγάλουμε τα προς το ζήν για όλο τον χρόνο. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε οικονομική ανέχεια. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν εντάχθηκαν στα πενιχρά μέτρα ενίσχυσης. Δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις ιδιώτες ανάγκες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ακόμα και οι τυχεροί που εντάχθηκαν στα ψίχουλα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις με λογαριασμούς να τρέχουν, ενίκεια και πληστηριασμούς. Απαιτούμε τώρα ουσιαστικά μέτρα ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Ξέρουμε την απάντησή τους. Δεν υπάρχουν λεφτά, αυτά που λέτε δεν γίνονται. Είναι καθαρό ότι συνειδητά η κυβέρνηση επιλέγει και δίνει εκατομμύρια στους μεγάλους εργοδότες του κλάδου και από την άλλη αφήνει στην ψάθα τους εργαζόμενους. Συνάδελφοι, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και ο χειμώνας προμηνύεται φιαλτικός. Όλα τα μέτρα που παίρνονται είναι για να στρώσουν το χαλί, ώστε μία ακόμη κρίση να φορτωθεί στις πλάτες μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους του κλάδου να είναι σε επαγρύπνηση για την κατάσταση που διαμορφώνουμε. Μας θέλουν να δουλεύουμε με πετσοκομμένους μισθούς και δικαιώματα. Ήδη η εικόνα που υπάρχει από τους χώρους που είναι ανοιχτοί ή πρόκειται να ανοίξουν είναι τραγική. Μειώσει ως 50% στους μισθούς, μειωμένες συμβάσεις, συνάδελφοι μας που εργάζονται σε στούντιο ηχογράφησης με απόδειξη δαπανών και εργοδότες τους απασχολεί. Όταν θέλει, αν θέλει και όσες ώρες θέλει. Και ύστερα τους πετά στην ανεργία χωρίς καμία αποζημίωση. Αυτά ζητάνε τους εργαζόμενους να υπογράψουν. Θέλουν να γενικεύσουν την αυτασφάλιση, τον μπλοκάκι, ώστε να φορτώσει τις πλάτες των εργαζομένων και αυτό το κόστος. Όπως τη στέγη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τη τάση εργοδοσίας είναι όταν με το σωματείο πήγαμε η περιοδία στη στέγη μπροστά στην κινητοποίηση. Από τη μία, οι διευθυντές που κατεβήκαν να μας συναντήσουν μας χτυπάγανε την πλάτη φιλικά. Μας λέγανε τα αιτήματά μας είναι δίκαια, ότι συμφωνούν μαζί μας. Και από την άλλη, απαγόρευαν την είσοδο ώστε να μην συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι ο τρόπος που επιλέγει η διοίκηση του Μεγάρου Μουσικής να πραγματοποιήσει συναυλίες στον κήπο. Αφήνοντας χωρίς εργασία τους ταξιθέτες, βάζοντας την εταιρεία Security να κάνει χρέη ταξιθεσίας. Συνάδελφοι, επιδιώκουν να δουλεύουμε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Είτε αυτό αφορά την πανδημία, είτε αφορά την εργασία μας. Κρούμε τον κώδικα του κινδύνου. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε συναδέλφους που σπάσανε χέρια και πόδια, που χάσανε δάχτυλα, που είχαμε εργατικά ατυχήματα λόγω ανυπαρξίας μέτρων προστασίας, όπως στολές, γάντια, μπότες κτλ. Απαιτούμε με ευθύνη της εργοδοσίας να δίνει το εξοπλισμό στους εργαζόμενους για να μην μετράμε κομμένα δάχτυλα και χέρια. Απαιτούμε να τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους εργαζόμενους στους θεατές, επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους μέχρι το πέρας πανδημίας. Γίνεται φανερό, συνάδελφοι, ότι η εργασία μας, η τέχνη μας και η ζωή μας είναι κόστος για την κυβέρνηση και τους μεγάλους εργοδότες. Αυτό όμως, αυτό που βροντοφωνάζουμε εμείς, είναι ότι δεν θα ανεχτούμε η επιστροφή μας στους χώρους δουλειάς να γίνει με χειρότερους από τους ήδη τραγικούς όρους που εργαζόμασταν. Αυτά ετοιμάζουν για μας. Πρέπει να πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων. Η συσπήρωση στα σωματεία, αταλάντευτα, χωρίς απογοήτευση, να γίνει σημερινή κινητοποίηση, εφαλτήριο για τα επόμενα βήματά μας, καλή συνέχεια.